κάθισε με τα δύο χέρια μπροστά του και του ψιθύρισε το αυτί. Αν είναι να γίνεις μια ξεφτυλισμένη γυναίκα σαν για αυτήν, καλύτερα να σε σφάξω εδώ και τώρα. Στερέφηκε, δίνοντα την πόρτα πίσω του μελίου. Πίσω από την κλεισμένη πόρτα, μικρή από τον δρόμο, σαν από τον νόσο να μένει. Αν δεν θέλει να δει τη μούρη σου να πρωταγωνιστεί σε τίποτα social ή κανένα Facebook, κάτσε καλά στα αυγά σου. Και έκατσα. Μόνο που αυτό είχε γίνει συνήθεια. Η ζώνη, το βυσίδι, το κάτσε καλά στα αυγά σου. Μια μέρα που έλεγα, έψαξα όλα τους σου. Βρήκα την κάμερα για τις κασέτες, βρήκα σε ένα ταβάνι και τα έτσι ξάλα φωτιά. Σε πως έβλεπα, μάλλον καθυνό, νομίζει πως θα βγει. Σκέφτηκα ότι κάπως είμαι έτσι και με ζωή. Ένας μαύρος καθυνός. Και ποτέ δεν θα την πείσει, ποτέ δεν θα την πείσει. Γιατί πάντα, το εμποδίζει ο άνθρωπος. Κάτσε τα λεφτά στην καρδιά σου. Έμεινε εκεί ώρες πολλές, αναρωτιόμουν. Τι κάνω λάθος, τι δεν κάνω σωστά. Δεν έβλεπα το τι γινότανε, αλλά αναρωτιόμουν το γιατί γινότανε. Ξαφνικά, μια σκέψη πέρασε από το μυαλό μου. Σήμερα εγώ, αύριο το παιδί μου. Με έπιασε πανικό, τρέχω στο παιδικό δωμάτιο, παίρνω το παιδί, κάνω να φύγω. Ξαφνικά το βλέπω μπροστά μου με ένα σκουπό ξύλο. Γυρίζω στην κουζίνα, αφήνω το γόρο στον πάγκο, αρπάζω ένα μαχαίρι, ορμάω πάνω του βιάζοντας, πέφτω. Το μαχαίρι καρφώνεται στο πόδι μου. Το άτομα γεμίζει αίμα παντού και αυτός εκεί ανήγορος να κάνει το οτιδήποτε. Γυρίζει και μου λέει, γιατί το έκανες αυτό, κατέστρεψες το σπίτι μας. Όχι, εσύ το κατέστρεψες. Τα άλλα, θα ξέρετε, γιατροί, νοσοκομεία, δικηγόροι και χρόνια αργότερα εδώ, στην αυτό το αντίστοιχο. Σε γράψει κάτι σε λεπτομέρειες.